το σπίτι τους κρίθηκε μη κατοικήσιμο μετά τον πρόσφατο σεισμό των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το ηλικιωμένο ζευγάρι να κοιμάται στο αυτοκίνητο μόλις πέσει το σκοτάδι. Τα μαξιλάρια είναι μέσα συνέχεια. Μπαίνει όπου να είναι, θα μπει ο χειμώνας. Στα μάξα κοιμόμαστε, να ψοφήσουμε. Τι θα κάνουμε. Κάποιος πρέπει λοιπόν να αναλάβει τις ευθύνες του. Από πού φοβόμαστε, μην μπαίνει στο σπίτι και μας επλακώσει. Κοιμόμαστε στα μάξι. Είναι με δύο καθίσματα. Είμαστε και μέσα στα μάξι. Και εγώ και είμαι και άρρωστη κιόλας. Έχω οστειοαθρίτιδα. Ο κύριος Γιώργος και η κυρία Αφροδίτη από το χωριό Σαμπάς του Δήμου Μινώα Παιδιάδας διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και αποζημιώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στο σπίτι τους. Να φέρνει κάποιους οικίσκους να μπουν όσα σπίτια είναι ζόρικα, οι άνθρωποι να μπορούν να ξεχειμονιάσουν. Αλλά δεν βλέπω πράγμα. Νιώθουν πικρία. Τρέμουν σε σεισμικές δονήσεις, οι οποίες συνεχίζονται, ενώ φοβούνται ακόμη και στην περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Φυσικά και το κονδύλι να φτιαχτούν τα σπίτια των ανθρώπων. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να δώσει ενδιαφέρον. Και ο Δήμαρχος, και ο Περιφερειάρχης, και περαιτέρω η κεντρική πολιτεία. Αναγία μου, ήταν μεγάλος ο σεισμός και ανοίξαν τα ντουλάπια, βρίσκουν μέσα και πέσανε όλα τα πράγματα μέσα. Το σπίτι γύρισε έτσι και που κοιμούμαστε. Ας είπε και μου γίνουμε εκεί ξαπλωμένοι, αλλά ευτυχώς ήταν λίγο και δεν με χτύπησε. Και από εκεί έχει ραγίσει. Και έτσι όλα θέλουν το κρεβάτι από εκεί και το θέλουν στην πόρτα, για να μην πέσει και ο βασίλος. Όπως λένε, δεν πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, ακόμη και για τους οικίσκους, με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας να υποστηρίζει ότι άμεσα θα γίνει η προμήθειά τους για την στέγαση των επίμαχων οικογενειών. Καταφέραμε να φτιάξω εγώ ένα τεχνικό δελτίο από εδώ, να πάει στην περιφέρεια, το υπέγραψε ο Περιφερειάρχης. Είναι ένα ποσό 38.000 και με τα χρήματα αυτά θα γίνει, ξεκινάει δηλαδή η εξέβραση των τριών οικίσκων που θέλουμε, ώστε να μπορέσουμε να τους στεγάσουμε. Από τα 153 κτίρια που ελέγχθηκαν, τα 89 κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμα, ενώ την επόμενη εβδομάδα κλιμάκιο του Υπουργείου θα διενεργήσει το δευτεροβάθμιο έλεγχο στα επίμαχα σπίτια. Ένας δευτερεύων μετασεισμικός έλεγχος. Από αυτά θα βγει ποια θα είναι κόκκινα και ποια θα είναι πράσινα. Επόμενος στόχος του Δημάρχου είναι η οριοθέτηση της περιοχής, ώστε στη συνέχεια να τρέξει διαδικασία διεκδίκησης αποζημιώσεων. Και αφού δημοσιευτεί το σχετικό ΦΕΚ, οι πληγέντες πολίτες έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στα χαρτιά τους για στεγαστική συνδρομή ή για επιδότηση του ενοικίου, εάν μένουν σε ενοίκιο.